Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017. Ξεκινάμε με τον κρυό. Τα γεγονότα γοργά για σας φίλοι μου αυτή την εβδομάδα. Με αισιοδοξία θα μπορέσετε να αποφύγετε προβληματισμούς. Η μέρα κυλά με θετική σκέψη, ακούστε τους φίλους σας, είναι διαθετημένοι να σας βρουν λύσεις. Ταύρος. Οι πλανητικές όψεις ευνοούν, μιας και περάσατε πολλά με τη ψυχολογική σας ή σωματική υγεία. Αποδράστε για λίγο σήμερα από τα προβλήματα, δώστε σημασία στο τέρι σας, αλλά και στους φίλους σας. Δίδυμοι. Από τη μία τα οικογενειακά προβλήματα που σας απορροφούν και από την άλλη η ήλικη καριέρα. Χωρίς στεναχώριες, αφουγκραστείτε τα δικά σας θέλω και με ήρεμο μυαλό δώστε σημασία στην πραγματική αξία σας, ώστε να έχετε καλά αποτελέσματα. Και περνάμε στον καρκίνο. Η σημερινή μέρα, φίλοι μου, σας δίνει όθηση να φύγετε μακριά από τα προβλήματα. Η σελήνη, στην αστρολογική φάση που βρίσκεται, σας δίνει λύσεις σε θέματα πρακτικά αλλά και ερωτικά. Προσοχή σε υλικές ζημιές. Λέων. Η εβδομάδα ξεκινά με άγχος για το πώς θα προλάβετε τις γοργές κινήσεις των πλανητών. Χαλαρώστε. Οι φίλοι σας είναι κοντά σας, σας δίνουν δύναμη και έτσι πετυχαίνετε τους πιο δύσκολους στόχους σας. Παρθένος. Με πολύ κέφι θα μπορέσετε να ξεπεράσετε πρακτικά θέματα. Μία εβδομάδα ξεκινά με πολύ τρέξιμο και φυσικά τις καλές απολαβές που τόσο καιρό περιμένετε. Οι όψεις των πλανητών και κυρίως του Ερμή κυβερνήτη σας, σας βγάζουν από διέξοδα. Ζυγός. Αντιφατική εβδομάδα, από τη μια τα οικογενειακά βάρη και από την άλλη η κρυφή πλευρά του εαυτού σας. Η εβδομάδα αυτή σας οδηγεί σε καινούργια ξεκινήματα. Η δύναμη που εισπράτεται αφορά τον προσωπικό σας όφελος γιατί είναι προϊόν της δουλειάς σας. Σκορπιός. Αγαπητοί μου φίλοι, η εβδομάδα κυλά με γοργούς ρυθμούς αλλά και μικροατυχήματα. Οφείλεται στην κακή διάθεση που έχετε τον τελευταίο καιρό. Το να μην τονίζουμε τα λάθη φίλων ή συνεργατών σας έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα. Χαλαρώστε για να βρείτε τις λύσεις. Και περνάμε στον τοξότη. Ο επιμένων νικά. Στην περίπτωσή σας, το να ρισκάρετε σας βοήθησε πολύ να βρείτε τις προσωπικές σας απαντήσεις. Με τον Ερμή στο ζώδιό σας, χαράξτε πορεία στη ζωή σας ή κανονίστε και κανένα ταξιδάκι. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Εν αναμονή του κυβερνήτη σας του Κρόνου στις τελευταίες μοίρες στο ζώδιο του τοξότη, από τη σημερινή ημέρα και μέχρι τις 20 Δεκέμβρη η ζωή σας αλλάζει. Με γνώμονα τη λογική οδηγήστε σε καινούργια μονοπάτια. Υδροχόος. Η εβδομάδα αυτή, όπως και η προηγούμενη, σας βρίσκει δραστήριους. Κοιτάξτε λίγο και τα προσωπικά σας θέματα, τα οποία θα σας απασχολήσουν λίαν συντόμως. Η όψη της Αφροδίτης και του Άρη σας κάνει ακαταμάχητους, αλλά και ανταγωνιστικούς. Ιχθύες. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος για εσάς. Η εβδομάδα που ξεκινά απαιτεί λογική για να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους, κυρίως τα επαγγελματικά θέματα. Μην παρασύρεστε από τις νέες γνωριμίες. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.